τα υπολείμματα των τροφών από ξενοδοχειακέ μονάδε που καθημερινά κατά τόνου καταλήγουν στα σκουπίδια μπαίνουν στο επίκεντρο προγράμματο σε επίπεδο Κρήτη. Στόχευση δεν είναι άλλη από το να διαχωρίζονται, να αποξηραίνονται και μετά από ειδική διαδικασία να μετατρέπονται σε ζωοτροφή. Έχουμε στην Κρήτη ένα πολύ μεγάλο αριθμό από όρνηθε που τις παράγουμε για την κατανόηση τη τουριστική βιομηχανία και όχι μόνο και ένα πολύ μεγάλο αριθμό από χείρου το κόστος αυτή τη στιγμή της παραγωγής είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μία τέτοια λύση πιθανόν να βοηθούσε σε επαναστατικό επίπεδο να μειωθεί το κόστος της παραγωγής και αντιλαμβάνεστε τι συζητάμε για την τοπική οικονομία και για την οικονομία της Κρήτης γενικότερα. Στην ουσία είναι μια πρόταση που μπορεί να φέρει ένα πρακτικό αποτέλεσμα, το οποίο θα μπορέσουν αργότερα, πιστεύω, με την κατάλληλη επεξεργασία του τεχνικέ εταιρείε να υιοθετήσουν και να έχουμε την βέλτιστη αξιοποίηση ενό μεγάλου όγκου απορριμμάτων και ενό ειδικού απορρίμματο που είναι τα βιοαπόβλητα που μέχρι τώρα οι προτάσεις που το επεξεργαζόμαστε στις δουλειάς σε επίπεδο περιφερειακού σχεδιασμού είναι μονάδες κομποστοποίησης ή παραγωγής βιαερίου. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα μιας άλλης διαδρομής, έτσι ώστε τα βιοαπόλυτα να παράξουν ένα τελικά επώνυμο προϊόν. Πρόκειται για ένα επαναστατικό πρόγραμμα που καλλιεργεί συνθήκε περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντο και άμεση σύνδεσή του, ακόμη και με τον πρωτογενή τομέα. Εάν υπολογίσει κανεί τον όγκο των υπολοιμμάτων κατά του θερινού μήνε που ο τουρισμό είναι στο ζενήθ του, όπω και τον όγκο τη ζωοτροφή που θα μπορεί να προκύπτει και να αποτελεί ένα νέο προϊόν. Συγκεντρώνονται σε μεγάλε ποσότητε διαχωρίζονται χωριστά λόγω των κανονισμών HASP και ISO που έχουν αυτά τα ξενοδοχεία και στη συνέχεια καταλήγουν στα σκουπίδια. Αυτό είναι μεγάλη απώλεια και πόρων και περιβαλλοντικό κόστος. Άρα έρχεται το έργο και λέει αυτά τα καθαρά υπολείμματα που έτσι όλους διαχωρίζονται με τόσο μεγάλη προσπάθεια μέσα στα ξενοδοχεία κτλ. Μήπως μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σαν μια πρώτη ύλη και η απάντηση είναι ναι. Και η πρώτη ύλη που προτείνουμε εμεί να χρησιμοποιήσουμε ω τρόφιμα. Τρόφιμα και για παραγωγικά ζώα και για κατοικίδια. Είναι κάτι πραγματικά εξαιρετικό όχι μόνο για το Ηράκλειο, όχι μόνο για την Κρήτη, αλλά γενικότερα για την Νότια Ευρώπη, διότι οι συνθήκε που επικρατούν στη χώρα μα και στο νησί μα είναι οι για να αξιοποιηθεί μέσω θερμοκηπίου φυσικά, αυτή η ηλιακή ξύρανση. Επικεφαλή εταίρο στο έργο είναι ο ενιαίο σύνδεσμο διαχείριση απορριμμάτων Κρήτη, ενώ συνεργαζόμενοι φορεί είναι το ΤΕΗ Κρήτη, το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώ και το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου, με προπολογισμό 2,5 εκατομμύρια ευρώ και χρονοδιάγραμμα υλοποίηση μέχρι το 2020.